Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Η τελική αναμέτρηση για Βαγγέλη Μεϊμαράκη και Κυριάκο Μητσοτάκη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ομαλά η εκλογική διαδικασία σε ολόκληρη τη χώρα. Στην τελική ευθεία το ασφαλιστικό. Επαφές Τσακαλώτου στο εξωτερικό. Συναντήσεις Τσίπρα με Λαγκάρντ, Ομπάμα και Σόιμπλε. Η τελική αναμέτρηση. Τάξη στα περιουσιακά στοιχεία βάζει ο Δήμος Χανίων. Συστήνεται η Ειδική Επιτροπή. Όλα έτοιμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τι επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Πρεμιέρα αύριο των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία με τα επιτελεία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκφράζουν αισιοδοξία για το αποτέλεσμα, το οποίο, όπως δήλωσε ο Προεδρεύων της ΚΕΦΕ, θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό. Ήδη η καταμέτρηση των ψήφων έχει αρχίσει και οι πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται αργά το βράδυ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Πέτρος Διοδάκης για να μας ενημερώσει για τη διαδικασία. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Εντός της ημέρας, πριν δηλαδή από τις 12 το βράδυ, αναμένεται να έχουμε μία σαφή εικόνα του αποτελέσματος στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί επισήμως, όπως είπε ο κ. Στραγάκης. Την τελευταία φορά τους πήρε 2 μέρες, θυμίζω, για να ανακοινώσουν επισήμως τα αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαδικασία κύλησε ομαλά. Η καταμέτρηση των ψήφων έχει ξεκινήσει. Προχωράει γρήγορα, είναι και πιο εύκολο άλλωστε με τους 2 υποψηφίους. Οπότε, λογικά, μέσα στις επόμενες 2 ώρες οι αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για 11 το βράδυ. Αναμένεται, εάν δεν μιλάμε βεβαίως για ένα μεγάλο θρίλερ το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί, να έχουμε μια σαφή εικόνα για τον νικητή της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα με την καταμέτρηση των ψήφων υπάρχουν και οι πρώτες διαρροές. Υπάρχει δηλαδή μια πληροφορία που προέρχεται από το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλήσαμε με ανθρώπους από το στρατόπεδο, από το στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι πριν από λίγη ώρα μας είπαν ότι με καταμετρημένο το 30% των ψήφων υπάρχει μια σαφής, μια διακριτή διαφορά υπέρ του Χανιώτη υποψηφίου. Αυτό το επιβεβαιώνουν, χωρίς βεβαίως να είναι ενδεικτικό άλλωστε, και τα πρώτα αποτελέσματα στα Χανιά. Τα πρώτα, για την ακρίβεια, σχεδόν στο σύνολο έχουμε φτάσει. Έχει προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία στα Χανιά. Στα Χανιά, λοιπόν, με καταμετρημένες τις ψήφους στα 12 από τα 14 εκλογικά τμήματα, επίσημο αποτέλεσμα είναι αυτό, δεν είναι διαρροή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει 2.400 ψήφους ή το 67,8%. Και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης 1.139 ψήφους, δηλαδή το 32,2%. Βέβαια, μεγάλη ήταν η διαφορά υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Τότε είχε 58,2% έναντι 28,8% του κ. Μεϊμαράκη. Βλέπουμε όμως ότι και στα Χανιά έχει ανοίξει η ψαλίδα. Βέβαια, διαρροές ανάλογες είχαν προηγηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν δηλαδή ήταν ανοιχτές οι κάλπες. Κύκλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέφεραν αργά το μεσημέρι ότι υπάρχουν ενδείξεις για ισχυρό προβάδισμα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάλογες προβλέψεις είχαν γίνει υπέρ του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, από το επιτελείο βεβαίως του κυρίου Μεϊμαράκη, γεγονός που ανάγκασε τον Προεδρεύων της ΚΕΦΕ Γιάννη Τραγάκη να διαψεύσει με δήλωσή του αργά το απόγευμα όσα λέγονται και γράφονται για ορισμένες προβλέψεις. Η διαφορά με τη διαρροή που μόλις σου ανέφερα είναι ότι αυτή βασίζεται σε καταμετρημένες ψήφους και όχι σε εκτιμήσεις αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, η νύχτα δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλη, αλλά σίγουρα θα έχει αρκετή αγωνία μέχρι να κατασταλάξουν κάπως τα πράγματα, να μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι νικήτρια από αυτή τη διαδικασία. Πέτρο, συνολικά στα Χανιά γνωρίζουμε πώς ψήφισαν. Ψήφισαν, αγάπη, και σε πανελλαδικό επίπεδο το ίδιο συνέβη, πάνω από το 80% όσων είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Δεν περίμεναν τόσο μεγάλη συμμετοχή, είναι αλήθεια, στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας και με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες, αλλά και τις ιδιαιτερότητες, ότι οι 4 υποψήφοι έγιναν 2. Στον πρώτο γύρο είχαν ψηφίσει 5.500 περίπου στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή θα είναι πάνω από 4.000. Ήδη σου ανέφερα ότι στα 12 από τα 14 τμήματα υπάρχουν 3.500 τόσοι καταγεγραμμένοι ψήφοι. Λείπει το Καστέλι, okay, αλλά λείπει και η περιφέρεια, που είναι ένα από τα 2 μεγάλα εκλογικά τμήματα των Χανίων. Σίγουρα θα είναι πάνω από 4.000 στα Χανιά, περίπου στο 80%. Τόσο
θα κυμανθεί και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε αυτή την εκτίμηση συγκλίνουν και τα επιτελεία των δύο υποψηφίων, οι οποίοι διαφωνούν στο ποιος είναι προβάδισμα, αλλά και τα στελέχη της ΚΕΦΕ. Δηλαδή, σε πανελλαδικό επίπεδο αναμένεται να έχουν ψηφίσει, θα μπορούμε να το ξέρουμε με σιγουριά όταν ολοκληρωθεί και η καταμέτρηση, περισσότεροι από 320.000 πολίτες, ίσως και 350.000. Θυμίζω, για να κλείσω, ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε μπει με ένα σαφές προβάδισμα, διψήφια διαφορά είχε έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτό το προβάδισμα δεν θα το διατηρήσει. Αυτή είναι μια ασφαλής εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε. Ότι δηλαδή, ακόμα κι αν είναι πρώτος ο κύριος Μεϊμαράκης, για το οποίο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες αυτή τη στιγμή, θα είναι με ελάχιστη διαφορά. Πάμε για ένα ντέρμπι, πάμε για δύο ώρες, τις οποίες θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, Πέτρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο Ηράκλειο και στον συνάδελφο τον Χάρη Λεοντάκη. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από το Ηράκλειο, όπου και εδώ δεν υπήρξαν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Σαφώς και εδώ το ποσοστό ήταν μειωμένο σε σχέση με την εκλογική διαδικασία της 21ης του Δεκέμβρη. Όμως και εδώ πρέπει να πούμε ότι το ποσοστό των απολειών ήταν περίπου στο 15-20%. Τα επιτελεία των δύο διεκδικητών δίνουν ένα αμφίροπο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι είναι δυνατό. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα σε εκλογικά τμήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν και ισοψηφίες, όπως το εκλογικό τμήμα που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο κτίριο του Δήμου, στην Παγιέλα Χανογαρότη, και οι δύο πήραν 385 ψήφους, οι δύο διεκδικητές. Έχουμε στο εκλογικό τμήμα Βιάννου ο κύριος Μητσοτάκης 34, ο κύριος Μεϊμαράκης 55. Στο εκλογικό τμήμα Γόρτινας ο κύριος Μητσοτάκης 71, ο κύριος Μεϊμαράκης 55. Στο εκλογικό τμήμα Πύργου ο κύριος Μητσοτάκης 104, ο κύριος Μεϊμαράκης 65. Στο εκλογικό τμήμα Ζαρού ο κύριος Μητσοτάκης 18, ο κύριος Μεϊμαράκης 43. Στο εκλογικό τμήμα στο Αρχανών ο κύριος Μητσοτάκης 72, ο κύριος Μεϊμαράκης 45. Στο εκλογικό τμήμα Καστελίου ο κύριος Μητσοτάκης 63 από 35 που είχε πάρει και ο κύριος Μεϊμαράκης 60 από 63 που είχε πάρει. Στο εκλογικό τμήμα Κρουσών ο κύριος Μητσοτάκης 48, ο κύριος Μεϊμαράκης 80, και στο εκλογικό τμήμα Επισκοπής 64, ο κύριος Μητσοτάκης 66, ο κύριος Μεϊμαράκης. Θα είναι μακριά η νύχτα, θα είναι μεγάλη η νύχτα μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πώς ψήφισε η Κρήτη. Μάλιστα, Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Το νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι είτε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αναδείξουν 404.000 ψηφοφόροι που προσήλθαν στις κάλπες. Οι δύο υποψήφοι στα τελευταία τους μηνύματα, λίγο πριν από την ψηφοφορία, έκαναν έκκληση για μαζική συμμετοχή στις εκλογές, έδωσαν βάρος στο ιδεολογικό στίγμα και την ανανέωση της παράταξης, ενώ τόνισαν πως η επόμενη μέρα πρέπει να βρει ενωμένη την αξιωματική αντιπολίτευση. Στις κάλπες από νωρίς το πρωί, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν και να αναδείξουν τον νέο αρχηγό, επιλέγοντας μεταξύ του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι η μονομάχη του δεύτερου γύρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε πρώτος λίγο πριν τις 11 το πρωί στο πρώτο γυμνάσιο Κελίκιο Κηφισιάς. Σήμερα ξημερώνει μια νέα μέρα για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι προσέρχονται και μαζικά σήμερα στην κάλπη, για να επιλέξουν τον νέο αρχηγό. Όπως βλέπετε, η διαδικασία διεξάγεται ομαλά, χωρίς καμία καθυστέρηση. Και θέλω να ζητήσω από όσες και όσους δεν έχουν ασκήσει ακόμα το εκλογικό τους δικαίωμα, να το κάνουν. Τη Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι απλά ενωμένη, θα είναι και ανανεωμένη. Και η νέα μεγάλη κεντροδεξιά θα μπορέσει να προτάξει σύντομα ένα εναλλακτικό πιστικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα το μεσημέρι στο παλιό Δημαρχείο του Ημίτου. Νωρίτερα από το ΕΒΕ Αθηνών, όπου μετέβηκε να παρακολουθήσει την εξέλιξη της διαδικασίας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης επεσήμανε πως δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Σε αυτή τη γιορτή συμμετέχουν όλοι εκείνοι που θέλουν η Νέα Δημοκρατία να γυρίσει σελίδα. Το μήνυμά τους είναι η Νέα Δημοκρατία από αύριο να ξεκινήσει μια νέα πορεία, να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα κυβερνητικό και να ξανακατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι σε αυτή τη διαδικασία.
Νικητής είναι η δημοκρατία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και νικητές είμαστε όλοι. Και έτσι θα βαδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τον Άγιο Νικολάο Κρήτης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε ότι και οι δύο υποψήφοι μπορούν να κερδίσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ολοκληρώνουμε τη διαδικασία που ξεκινήσαμε στις 20 Δεκεμβρίου, ώστε να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη, δυνατή, σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη. Με τη συμμετοχή μας διασφαλίζουμε την ομαλή πορεία της παράταξής μας στο μέλλον. Και οι δύο είναι και άξιοι και ικανοί, που πιστεύω ότι μπορούν να αναδιοργανώσουν και πολιτικά και ιδεολογικά και οργανωτικά τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά να κερδίσουν τον κύριο Τσίπρα. Στην Κηφισιά ψήφισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η παράταξή μας πάλεψε, δικαιώθηκε, κράτησε. Και από αύριο πρέπει να πάρει στα χέρια της όλη την Ελλάδα. Στις 10 το πρωί άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια δήλωση. Στην Κηφισιά ψήφισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Χωρίς προβλήματα, πραγματοποιήθηκε από τις 7 το πρωί και στα Χανιά η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών βρέθηκαν στις θέσεις τους, ενώ υπήρχε και μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων. Μετά από 3 μήνες εσωκομματικού αγώνα, η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει νέο πρόεδρο. Στα Χανιά, η διαδικασία εκλογής διεξάγεται ομαλά, με τους ψηφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες από τις 7 το πρωί για να επιλέξουν έναν εκ των κυρίων Βαγγέλη Μημαράκη και Κυριάκο Μητσοτάκη. Πραγματικά, σήμερα είναι ο δεύτερος γύρος εκλογής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και στον Ομοχανίων. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε ομαλά στις 7 η ώρα. Άνοιξαν όλα τα εκλογικά τμήματα. Οι ψηφοφόροι σε μεγάλο ποσοστό προσέρχονται. Υπάρχει μια ομαλή ροή ψηφοφόρων στο σύνολο των εκλογικών τμήματων των Ομοχανίων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εάν δεν πιάσουμε τον ίδιο αριθμό που είχαμε πιάσει στις εκλογές της 20 Δεκεμβρίου 2015, τουλάχιστον θα τον προσεγγίσουμε. Να υπενθυμίσω ότι στις 20 Δεκεμβρίου είχαν ψηφίσει στα Χανιά πάνω από 5.270 ψηφοφόροι, ένας πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός. Και είμαστε σίγουροι, πιστεύουμε και ευχόμαστε ότι οι ψηφοφόροι θα προσέρθουν και σήμερα να εκλέξουν τελικώς έναν από τους δύο υποψηφίους προέδρους, τον κύριο Μημαρά και τον κύριο Μητσοτάκη, για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή στα Χανιά είναι 5.271, δηλαδή όσοι είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο της διαδικασίας, ενώ αυτό που ζητάει η πλειοψηφία των μελών του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει ενωμένη και την επόμενη μέρα των εκλογών. Τι σημαίνουν οι εκλογές αυτές για τη Νέα Δημοκρατία? Είναι αλλαγή σελίδας για το κόμμα? Βεβαίως. Ανανέωση θέλουμε, παιδιά. Να μπει νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Νέες ιδέες θέλουμε να αλλάξει. Πρέπει να είναι ενωμένοι. Ένα αίμα είμαστε. Ενωμένοι. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί θα προχωρήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία πάντα ενωμένη. Σαν και όλα και αυτό. Ψηφίζουμε να βγάλουμε κάποιον, μήπως κάνει κάτι καλύτερο. Από και πέρα τώρα ο Θεός μεγάλος. Πάντα στην αρχή γίνεται κάτι, μετά στρώνει το πράγμα. Έπρεπε να γίνει έτσι, να αλλάξει. Για την ενότητα του κόμματος. Αυτά τώρα είναι δύσκολα λιγάκι. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει αν θα πάνε καλύτερα ή όχι. Πάνω απ' όλα από ενότητα. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε ότι και οι δύο πρόεδροι το έχουν πει και εμείς εδώ σε τοπικό επίπεδο το ομολογούμε ότι η ενότητα είναι πάνω απ' όλα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η χώρα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή μια δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση, μια ενωμένη και δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει την καλύτερη αντιπολιτευτική κατακτική απέναντι στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η οποία μόνο δεν υλοποιεί αυτά με τα οποία είχε εξαγγείλει και είχε εκλεγεί στις πρόσφατες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων υπάρχουν 14 εκλογικά τμήματα. Συγκεκριμένα, κάλπες στήθηκαν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο Δημαρχείο Χανίων, στα πρώην Δημαρχία Σούδας, Μουσούρων, Ακροτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Νέας Κηδονίας, Θερίσου και Αρμένων, στα Δημαρχία Σφακίων, Αποκορώνου, Καντάνου, Σελήνου, Κισάμου και στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε. Ομαλά και σε γρήγορους ρυθμούς κινήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και στο Ηράκλειο. Χωρίς προβλήματα και με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κύλησε η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία και στο Ηράκλειο. Έχουμε μία κανονική ροή από το πρωί, φυσιολογικά, χωρίς μεγάλες ουρές, σχεδόν καθόλου ουρές θα έλεγα. Η συμμετοχή είναι αρκετά ικανοποιητική. Νομίζω ότι είναι σημαντικό που έχει προσέλευση, είναι καλό για το κόμμα και για την Ελλάδα γενικότερα.
Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ανανέωση και το πολιτικό σύστημα και το κόμμα και η χώρα. Ελπίζομαι ότι θα είναι καλύτερα, διότι τη Νέα Δημοκρατία τη γνωρίσαμε, έχει το ήθος, την αξιοπρέπεια και πιστεύομαι ότι στα κάποια λάθη του παρελθόντος αυτά θα είναι μάθημα για μας. Όποιος μπορεί να βοηθήσει καλύτερα, αυτός να βγει, ανεξάρτητα ονόματα. Ήθελα να ψηφίσουμε και ελπίζω το βράδυ η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα αρχηγό με ανανεωτικές τάσεις. Μετά στην ανανέωση. Στο εκλογικό τμήμα στην Ανδρόγειο ψήφισε περίπου στις 11 το πρωί ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, κάνοντας ειδική αναφορά στην αθρώα προσέλευση του κόσμου και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να κεφαλαιοποιηθεί αυτή η συμμετοχή προς όφελος της παράταξης και της χώρας. Καταρχήν η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Νομού Ηρακλείου, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, όπως ενημερώνουμε, δεν έχουμε προβλήματα. Η συμμετοχή είναι εξαιρετικά ενθουσιώδης και μεγάλη. Θεωρώ ότι θα περάσουμε τις 300 πλέον χιλιάδες. Μήνυμα ενθαρρυντικό, μήνυμα θετικό. Από αύριο το πρωί, με την ολοκλήρωση της εκλογής του νέου αρχηγού, η Νέα Δημοκρατία ξεκινά δουλειά. Ξεκινάει η ανασύνταξη της παράταξής μας. Δεδομένου ότι ο λόγος μας όλο αυτό το διάστημα, η παρουσία μας ήταν σχετικά αδύναμη και η κοινωνία, οι πολίτες περιμένουν από εμάς. Περιμένουμε λόγο υπεύθυνο, παρουσία ισχυρή, περιεκτική και κυρίως αποτελεσματική σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε ελάχιστο χρόνο ως κυβερνητικός παράγων. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει τη σκυτάλη από την κοινωνία και από αύριο ξεκινάμε ενωμένη δουλειά. Ικανοποιημένοι από την προσέλευση του κόσμου και αισιόδοξοι για το αύριο της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσαν τα στελέχη του κόμματος Γιώργος Ματαλιωτάκης και Γρηγόρης Ροκαδάκης. Από ό,τι βλέπετε, η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, μαζική προσέλευση και σήμερα, παρότι οι υποψήφοι μας είναι δύο. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός νικητής είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η παράταξη, είναι η κοινωνία, όπου ζητάει αλλαγές, ζητάει λύση, ζητάει την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού, την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών και να είμαστε αυτοί που πρέπει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι ο κόσμος έρθει πάρα πολύ πάλι και σήμερα και ότι από Δευτέρα θα έχουμε σίγουρα μια αξιόλογη και αξιόμαχη αξιωματική αντιπολίτευση και πιστεύω ότι ο εκλεγής απόψε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σύντομα και πρωθυπουργός. Δείτε συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Με νύχια και με δόντια απασχίζουν να κρατήσουν οι έμποροι του Ηρακλείου τις επιχειρήσεις τους ζωντανές σε ένα αβέβαιο οικονομικό μέλλον. Με τα μάτια στραμμένα στο ασφαλιστικό αλλά και στις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται το Μαξίμου και ετοιμάζεται για την τελική αναμέτρηση με την πλευρά των δανειστών που όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί στο Νταβός της Ελβετίας από τις 21 έως τις 24 Ιανουαρίου, τρεις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της αξιολόγησης. Πρωτοβουλίες εντός και εκτός Ελλάδος με στόχο να κλείσει το συντομότερο η αξιολόγηση αναλαμβάνει η κυβέρνηση με μαραθώνιο επαφών σε Βερολίνο και Βρυξέλλες, καθώς επιχειρεί να πείσει για το σχέδιό της στο ασφαλιστικό. Ο Πρωθυπουργός στις διεθνείς συναντήσεις που προγραμματίζει και κατά τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει σε λίγες ημέρες στον Νταβός της Ελβετίας, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα τήρησε τη συμφωνία και ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να ξεκινήσει συζήτηση για το χρέος. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος συνεχίζει το μαραθώνιο διαβουλεύσεων με ομολόγους του που θα ολοκληρωθούν με τους κυρίους Ντάισεμπλουμ και Σόιμπλε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το γενικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης για το ασφαλιστικό είναι αποδεκτό, αλλά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν τα μέτρα θα φέρουν το επιθυμητό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ευρύτερη δομή της μεταρρύθμισης, αλλά βγαίνουν τα νούμερα. Χρειάζεται να έχουμε περισσότερα αριθμητικά και τεχνικά δεδομένα από τις ελληνικές αρχές, ώστε να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Αισιόδοξος για τη στάση των θεσμών εμφανίζεται ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος από το Βερολίνο. Ο κ. Κατρούγκαλος είχε συναντήσει με συνδικάτα και συμμετείχε στο συνέδριο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Το ασφαλιστικό αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι θετικά, ότι είναι η αρχιτεκτονική που προτείνουμε, αποδεκτή από τους εταίρους μας. Εμείς όμως θέλουμε να προωθήσουμε τις απόψεις μας όχι μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η μάχη που δίνουμε στην Ελλάδα για το κοινωνικό κράτος και για τις συντάξεις είναι μάχη για την Ευρώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης εκφράζει την εκτίμηση πως η πλειοψηφία της κυβέρνησης στη Βουλή για το ασφαλιστικό μπορεί να διευρυνθεί ή σε κάθε περίπτωση να τύχει ανοχής από ευρύτερες δυνάμεις. Το τελικό προϊόν της διαβούλευσης και της συμφωνίας που
θα υπάρξει, εκτιμώ ότι θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που επί τρεις μήνες συστηματικά οι εγχώριες ειρήνες της καταστροφολογίας έχουν προβλέψει. Δεν θα έχουν τη χαρά της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, θα εκτεθούν για μία ακόμα φορά. Με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5%, κατά 1% των εργοδοτικών εισφορών, είναι σίγουρα επιβάρηση. Είναι προτιμότερο όμως ότι να πάμε οριζόντια να κόψουμε από 2,6 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Την πρότασή της για κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων επαναφέρει η Φόφη Γεννήματα. Το πρόβλημα δεν είναι αν η κυβέρνηση θα περάσει τον κάβο του ασφαλιστικού, αλλά ότι η χώρα δεν μπορεί να περάσει τον κάβο της κρίσης με αυτή την κυβέρνηση. Το ότι διορθώνει μερικά λάθη των παλιών δεν κάνει την πρόταση του κυρίου Κατρούγκαλου καλή. Είναι μια κακή ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εν τω μεταξύ, δεν απέκλεισε τη μείωση των επικουρικών συντάξεων που θεωρούνται υψηλές ο πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Είναι τράπεζες, είναι ΔΕΚΟ, είναι ναυτικοί πράκτορες, είναι πάρα πολύ. Άρα μιλάμε στοχευμένα. Στο μεταξύ, από την κυβέρνηση δόθηκε απάντηση στη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσο Αθανασίου ότι πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη από τον Κώστα Σιμίτη και τον Τάσο Γιαννίτση για το ασφαλιστικό. Πρέπει όμως από τον πρωθυπουργό Σιμίτη και τον Τάσο Γιαννίτση να ζητήσουμε συγγνώμη. Διότι από τότε είχε καταλάβει ότι το ασφαλιστικό καταραίει, ότι τα ταμεία καταραίουν και έπρεπε να κάνουμε κάτι. Η μεταρρύθμιση Σιμίτη ήταν προσπάθεια να περικοπούν τα δικαιώματα σε συνθήκες ανάπτυξης, ενώ το σημερινό νομοσχέδιο είναι να εξασφαλιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα σε συνθήκες ύφεσης. Στο μεταξύ, η Ένωση Συνταχτών με ανακοίνωσή της καταγγέλει ότι το ασφαλιστικό υπηρετεί σχέδιο κατάργησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και μετατρέπει τον δημοσιογράφο σε πλασιέ ειδήσεων. Η ΕΣΥΑ επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι προϋπόθεση της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής λειτουργίας είναι η αυτονομία και η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών ταμείων και των εργαζόμενων στα ΜΜΕ και των πόρων τους. Τα δημοσιογραφικά ταμεία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν θίγει, αλλά προστατεύει και θα προστατεύει πάντα το δικαίωμα των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εργασιακές συνθήκες και αμοιβές που συμβάλλουν στη διατήρηση της ανεξαρτησίας της γνώμης που πρέπει να διατυπώνουν. Τώρα, πασχίζοντας να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και φορολογικής ασφυξίας, δεν είναι λίγοι οι έμποροι που προτιμούν από εργοδότες να γίνουν μισθωτοί υπάλληλοι. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του ελληνικού εμπορίου για το 2015 που παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ. Από αφεντικά εργαζόμενοι θέλουν να γίνουν οι περισσότεροι έμποροι λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας αλλά και της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην αγορά, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα της ΕΣΕΕ. Δυστυχώς αυτή η έρευνα δείχνει την κατάσταση στην οποία επικρατεί στην αγορά και ότι οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματίες και οι έμποροι δεν αντέχουν πλέον τα φορολογικά μέτρα και γι' αυτό για αυτούς σήμερα έτσι όπως είναι η κατάσταση θα ήταν καλύτερα να ήταν υπάλληλοι και όχι να διαθέτουν μια επιχείρηση δική τους την οποία δεν μπορούν πλέον να τη συντηρήσουν και ούτε και να μπορέσουν να προχωρήσουν παραπάνω. Από τους εμπόρους που έχουν εταιρείες με τη μορφή ΑΕ και ΕΠΕ, το 29,7% δήλωσε ότι θα προτιμούσε μια θέση μισθωτού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το ποσοστό αυξάνεται στο 50,5% όταν το ίδιο ερώτημα τίθεται σε μικρότερους εργοδότες με εταιρείες που έχουν τη μορφή ΩΕ, ΕΕ και ΑΤΕ. Σίγουρα η φορολογία είναι ένας βραχνάς για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δημιουργεί μια αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις. Συνεχώς αυξάνονται τα έξοδά μας και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κάθε σεζόν τη φορολογία που έχουμε. Όσον αφορά την έρευνα, νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Αν το φορολογικό σύστημα παραμείνει έτσι αβέβαιο τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι και εμείς θα οδεύουμε προς το κλείσιμο. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το έχουμε με σιγουριά. Οι νέοι, γιατί τώρα εμείς δεν μπορούμε πια να το πούμε αυτό, οι νέοι το προτιμούν και πολύ σωστά. Γιατί τώρα αυτές τις εποχές είναι λίγο δύσκολο το εμπόριο, πάρα πολύ δύσκολο. Και το άλλο, αν έχουν βέβαια αυτή την ευκαιρία να βρουν υπάλληλοι ένα μισθό, έστω καλούτσικο, θα το προτιμούσαν φυσικά. Σίγουρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στους εμπόρους αυτή τη στιγμή, διότι το κράτος έχει πέσει απάνω μας να μας κατασπαράξει. Από εκεί και έπειτα θεωρώ η σύγκριση που με βάλατε να κάνω μεταξύ εμπόρου και υπαλλήλου, θεωρώ λίγο λάθος,
διότι και ο υπάλληλος δυστυχώς και αυτός σε μια κακή κατάσταση βρίσκεται. Από τα ενθαρρυντικά μηνύματα της έρευνας είναι η μείωση του ποσοστού των εμπόρων που δηλώνουν ότι θα βάλουν λουκέτο. Για το 2015 το 5,9% των ΑΕ και ΕΠΕ απάντησε θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όταν το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7%. Οι μικροί επιχειρηματίες που λένε ότι θα κλείσουν μέχρι το τέλος του χρόνου αντιπροσωπεύουν το 16,5% του συνόλου, ενώ το 2014 ήταν το 17,6%. Έως τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να αναρτηθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων στο TaxisNet για το φορολογικό έτος 2015, ενώ για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα τόκους δικαιώματα ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται 31 Δεκεμβρίου 2016. Αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα τόκους δικαιώματα, καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αναμένεται να ανοίξει φέτος η αυλαία των φορολογικών δηλώσεων για περισσότερους από 6 εκατομμύρια φορολογούμενους. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει στόχο η ηλεκτρονική πύλη του TaxisNet που θα δεχθεί τις δηλώσεις του 2016 να ανοίξει τέλη Φεβρουαρίου ή το αργότερο μέχρι αρχές Μαρτίου, όταν δηλαδή οι φορολογούμενοι θα έχουν πληρώσει και την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ. Το πρώτο βήμα που ενεργοποιεί τη διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων έγινε με την απόφαση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δίνεται προθεσμία ως τις 15 Φεβρουαρίου στις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TaxisNet τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εξαιρετικά για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής, ορίστηκε η 31 Δεκεμβρίου του 2016. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να ξεκινήσει και να υποβληθούν οι δηλώσεις οι φετινές των φυσικών προσώπων και να μην έχουμε αυτό που συνέβη πέρυσι, όπου υποβάλλεται μέχρι και τον Αύγουστο οι φορολογικές δηλώσεις. Γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια η οποία ήδη με εγκύκλειο το Υπουργείο που απέστειλε στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Προσπαθεί να θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να έχουν υποβληθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων. Τι μένει ίδιο και τι αλλάζει στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων? Στο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2016 θα είναι προσυμπληρωμένα, όπως συνέβη και το 2015, τα στοιχεία για τις αποδοχές, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους καταθέσεων, τις δόσεις των δανείων που κατέβαλαν το 2015, καθώς και τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα και τις κατοικίες τους. Όμως δεν θα υπάρχει ο κωδικός 049, όπου δηλώνονταν οι δαπάνες αγορών και παροχής υπηρεσιών με αποδείξεις που εξασφάλιζαν για μισθωτούς και συνταξιούχους έκπτωση φόρου ύψους 2.100 ευρώ. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωναν το ποσό των αποδείξεων που είχαν μαζέψει για να έχουν το αφορολόγητο το 200.000. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν και φέτο αυτή την απαλλαγή. Θα έχουν το 9.550 κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις παλαιές αποδείξεις, όπου θα πρέπει να κρατούνται για 5 χρόνια για τυχόν έλεγχο της εφορίας, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη. Αν αυτό αλλάξει, θα υπάρχει νέα ανακοίνωση από το Υπουργείο. Τι συμπληρώνουμε για τα ανίσπρακτα ενίκια? Επιπλέον, στο έντυπο Ε1 θα υπάρχει ειδικός κωδικός όπου θα συμπληρώνονται τα ανίσπρακτα ενίκια. Οι φορολογούμενοι, για να τύχουν αυτής της ρύθμισης και να μην φορολογηθούν για τα ανίσπρακτα ενίκια, να έχουν κάνει αγωγή ή διαταγή πληρωμής προς το φορολογούμενο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι μικροί ενοικιαστές μάλλον θα φορολογηθούν για τα ανίσπρακτα ενίκια, αφού δεν τους συμφέρει, διότι το κόστος της αγωγής μπορεί να είναι και περισσότερο. Οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο περίπου 2 μηνών για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, αφού σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Απριλίου, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις. Επιστρέφουμε και πάλι στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι και πάλι ο Πέτρος Λιωδάκης. Πέτρο, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία δίνουν την εικόνα τέρμπι. Θρίλερ θα είναι η βραδιά, αγάπη, όχι κάτι διαφορετικό
από ό,τι περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, αν πρέπει να δώσουμε προβάδισμα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε έναν από τους δύο υποψηφίους, αυτός θα είναι το outsider πριν ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση, με δεδομένο ότι έμπαινε με ένα χάντικα 5 μονάδων στο δεύτερο γύρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό προκύπτει αφενός από τις διαρροές που γίνονται και από τα δύο επιτελεία των υποψηφιών. Όχι δηλαδή ότι στο επιτελείο του κ. Μημαράκη υπάρχει απεσιοδοξία και τα δύο επιτελεία εκφράζουν αισιοδοξία για την νίκη, αλλά από την άλλη υπάρχει μια σιγουριά στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία από ό,τι φαίνεται από κάπου πρέπει να πηγάζει. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις εκτιμήσεις του στρατοπέδου του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι αυτός ο τελικός νικητής, με διαφορά 53,2% έναντι 46,8% του Βαγγέλη Μημαράκη. Πιο συγκρατημένοι στο στρατόπεδο του Βαγγέλη Μημαράκη εκφράζουν αισιοδοξία για την πρωτιά, υπολογίζοντας ωστόσο ότι αν αυτό θα γίνει με βραχία κεφαλή. 50,6 έναντι 49,4% είναι χαρακτηριστικά οι εκτιμήσεις τους. Προβάδισμα Μητσοτάκη δίνουν και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στην επικράτεια. Ήδη έχει καταμετρηθεί το 53%, προφανώς η διαδικασία κυλάει με ταχύτατους ρυθμούς και σίγουρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στις 20 του Δεκεμβρίου. Στο 53% λοιπόν των ψήφων των εκλογικών τμήματων καταμετρημένο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα με βραχία κεφαλή 50,3 έναντι 49,7%. Και λέω για πρώτη φορά, γιατί στο 30% των εκλογικών τμήματων καταμετρημένο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πίσω εναντί του Βαγγέλη Μημαράκη με μια διαφορά 5 με 6 μονάδες. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θριάμβευσε στην Κρήτη. Εκεί έχουν ήδη καταμετρηθεί οι ψήφοι σε 53 από τα 57 εκλογικά τμήματα. Με αυτό λοιπόν το ποσοστό καταμετρημένο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει 7.933 ψήφους έναντι 5.214 του Βαγγέλη Μημαράκη. Και η μεγαλύτερη διαφορά, όπως ήταν φυσικό, είναι στο νομό Χανίων. Εκεί, με καταμετρημένα τα 12 από τα 14 εκλογικά τμήματα, όπως είχα πει και πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 2.400 ψήφους, με τον Βαγγέλη Μημαράκη να έχει 1.139. Αυτό που αλλάζει όμως σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, με τον πρώτο γύρο του Δεκεμβρίου, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πλέον πρωτιά και στους 4 νομούς του νησιού. Στο Ηράκλειο έχει λάβει 2.893 ψήφους έναντι 2.207 του Βαγγέλη Μημαράκη. Στο Ρέθυμνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 1.579 ψήφους έναντι 815 του Βαγγέλη Μημαράκη. Και στο Λασίθι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 1.061 ψήφους έναντι 1.053 του Βαγγέλη Μημαράκη. Είναι μικρές οι διαφορές, είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανατροπές και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μετά τις 10 το βράδυ για να έχουμε καθαρή εικόνα, παρότι, επαναλαμβάνω, προχωράει τάχιστα η καταμέτρηση των ψήφων. Στην Κρήτη απομένουν 4 εκλογικά τμήματα, άρα για να έχουμε συνολικό αποτέλεσμα. 4 είναι όλα και όλα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Στα Χανιά από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και σε αυτά, αλλά νομίζω ότι έχουμε τα τμήματα που απομένουν στην Κρήτη δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του νησιού. Αυτό που θα περιμένουμε βεβαίως είναι να προχωρήσει ενσωμάτωση στην επικράτεια, ούτως ώστε να δούμε ποιος θα είναι από αύριο ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πέτρο, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για ό,τι νεότερο θα μιλήσουμε ξανά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αγορά κρεάτων, κατοίκων γεύσης. Με γνώση και πολυετή εμπειρία στο χώρο των κρεάτων, επιλέγουμε μόνο την καλύτερη ποιότητα για εσάς, με τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής μας. Με άμεση και φιλική εξυπηρέτηση, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και δημιουργούμε πιστούς πελάτες. Κατοίκων γεύσης. Ελευθερίου Βενιζέλου 79, Κουνουπιδιανά, απέναντι από τα ΚΕΠ. Μόνο τα καλύτερα.
Θα επιστρέφουμε στο δελτίο μας μια σαφή εικόνα της εκείνης περιουσίας που έχει στην κατοχή του επιχειρεί να αποκτήσει ο Δήμος Χανίων εν έτη 2016, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν διέθετε ένα πλήρες και αναλυτικό μητρώο περιουσιακών στοιχείων. Ενδεικτικό της χαοτικής κατάστασης που επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η επιτροπή που συστάθηκε για να προχωρήσει το έργο της καταγραφής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με περιπτώσεις ακινήτων που είτε αγνοούνταν εντελώς η ύπαρξή τους, είτε δεν ήταν γνωστή η ιδιοκτησιακή τους σχέση με το Δήμο. Υπήρχε, θα έλεγα, αρκετή αταξία και αρκετή ασάφεια, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητο, δηλαδή ένας Δήμος. Και δει ένας μεγάλος Δήμος να μην γνωρίζει την περιουσία του. Στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του προχωράει σταδιακά ο Δήμος Χανίων, προκειμένου να έχει πλέον ένα πλήρες μητρό των περιουσιακών του στοιχείων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τάσο Βάμβοκα, μέχρι σήμερα επικρατούσε μια χαοτική κατάσταση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα ακίνητα τα οποία είτε αγνοούνταν, είτε δεν ήταν γνωστή η ιδιοκτησιακή του σχέση με το Δήμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος, έχει καταγραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας, όμως πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Χανίων έχει ακίνητα τα οποία είναι άγνωστα, δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν και προσωπικά έχω πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτά τα άγνωστα ακίνητα τα οποία υπάρχουν και καταλαβαίνετε ότι τα στόματα πολλές φορές δεν είναι ανοιχτά για ευνοήτους λόγους και ιδιαίτερα στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων, όμως έχουμε στα πλαίσια του νοικοκυρέματος το οποίο έχουμε υποσχεθεί στους δημότες μας σε όλα τα επίπεδα, έχουμε θέσει και αυτό το θέμα της ακίνητης περιουσίας. Η ακίνητη περιουσία του Δήμου Χανίων είναι περιουσία των δημοτών των Χανίων και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να την υπερασπιστούμε μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα που μας έχει τάξει ο λαός των Χανίων. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις καταπατημένων δημοτικών οικοπαίδων αλλά και ακινήτων, πρόσθεσε ο Δήμαρχος Χανίων. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μια οκταμελής επιτροπή από στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας και ένα νομικό σύμβουλο του Δήμου. Αρχίζει αύριο Δευτέρα η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έμποροι και στο Ηράκλειο εναποθέτουν τις ελπίδες στην περίοδο αυτή προκειμένου να κινηθεί η αγορά. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου. Λιγοστός ήταν ο κόσμος σήμερα στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου, καθώς οι περισσότεροι περιμένουν την Δευτέρα όπου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις. Αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν να πέσουν οι τιμές για να κάνουν τα ψώνια τους, περιμένοντας έτσι ότι θα επωφεληθούν και θα βρουν ευκαιρίες. Πιστεύω ότι θα μείνουν κάποια χρήματα για να ψωνίσουμε. Περιμένετε οι ικανοποιητικές τιμές τώρα? Νομίζω ναι, έχουν πέσει οι τιμές από ό,τι έριξε μια ματιά, οπότε και ο κόσμος θα κινηθεί και τα μαγαζιά. Επειδή περιμένουν να κάνουν εισπράξη τζίρο, λόγω εορτών δεν ήταν πολύ καλά οι εορτές από ό,τι άκουσα. Μακάρι για να δουλεύουν καλύτερα τοπικά καταστήματα. Από την άλλη πλευρά, οι έμποροι του Ηρακλείου ευελπιστούν ότι όσοι δεν ψώνησαν μέσα στη διάρκεια των εορτών θα καταφέρουν να στηρίξουν την τοπική αγορά και τις τοπικές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου η οποία περίμενε να περάσουν οι εορτές και να διαθέσει κάποια χρήματα σε προϊόντα τα οποία έχουν σίγουρα καλύτερες τιμές. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην αγορά. Τα καταστήματα της πόλης διαθέτουν εξαιρετικά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Αυτό που κάθε φορά λέμε είναι να στηριχθεί η τοπική αγορά και η τοπική οικονομία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι λίγο ανεβασμένη η κίνηση για να δούμε και εμείς αυξημένο τζίρο στα ταμεία μας. Θέλουμε να το πιστεύουμε, διότι τις γιορτές είχαν πέσει μαζεμένα. Έπρεπε να πληρώσει το 10ο μήνα πάρα πολλά πράγματα ο κόσμος, όπως έμβια τελικυκλοφορίας ή δόσεις της εφορίας ή οτιδήποτε άλλο. Και πιστεύουμε τώρα να έχει ηρεμήσει λίγο ο κόσμος από αυτά και στις εκτόσεις να έχει λίγο περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα αυξηθεί η κίνηση από ό,τι είπα? Ναι, πιστεύουμε, συγκρίνοντας βέβαια τα μέτρα ότι τις είπαμε το 12ο, είχε πάρα πολλά έξοδα και οι αγορές ήταν περιορισμένες. Περιμένουν και πάρα πολλοί κόσμος στις εκτόσεις για να πάρει κάποια πράγματα που θέλει με μειωμένες τιμές και πιστεύουμε ότι θα έχει δουλειά. Την παραχώρηση από τα 2/3 του κτηρίου του πρώην Δημαρχείου Γεωργιούπολης στον Καβρό ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορών προκειμένου να στεγαστεί ο σταθμός του ΕΚΑΒ και το Περιφερειακό Ιατρείο. Την ίδια ώρα η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θα αναλάβει τη διαμόρφωση των χώρων ώστε να λειτουργήσουν οι δύο υποδομές.
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου η παραχώρηση των 2 τρίτων του κτηρίου του πρώην Δημαρχείου Γεωργιούπολη στον Καβρό, προκειμένου να στεγαστούν εκεί ο σταθμό ΕΚΑΒ και το Περιφερειακό Ιατρείο. Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χάλαμπος Κουκιανάκης, έχει ξεκινήσει και η εργολαβία που έχει αναθέσει η 7η ΙΠΕ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η εργολαβία που έχει αναθέσει η 7η ΙΠΕ, ποσού 24.000 ευρώ, προκειμένου να διαμορφώσει τους χώρους, ώστε να στεγάσει και το Περιφερειακό Ιατρείο, αλλά να στεγαστεί και στο πλησίον χώρο που υπάρχει το ΕΚΑΒ. Εναπομένει λοιπόν η υπόσχεση που έχουμε πάρει προφορικά από τον κύριο Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό μας, τον συντοπίτη μας Υπουργό, τον κύριο Πολάκη, να υλοποιηθεί, ούτως ώστε να θεσμοθετηθεί το ΕΚΑΒ και έτσι να στελεχωθεί και το Περιφερειακό Ιατρείο. Ο σταθμός ΕΚΑΒ αλλά και το Περιφερειακό Ιατρείο αποτελούν ζήτημα υψής σημασίας για την ασφάλεια και την υγεία των δημοτών αλλά και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Μια περιοχή που σειραίουν 20.000 επισκέπτες μόνιμοι ή καθημερινοί στη συγκεκριμένη περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι η ασφάλεια που θα προσδώσει αλλά και η τουριστική ανάπτυξη που θα πάρει η περιοχή με το σταθμό ΕΚΑΒ και το Περιφερειακό Ιατρείο θα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Στα Χανιά βρέθηκε χθες το βράδυ ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με αφορμή τη νέα του ταινία «Ένας άλλος κόσμος». Μια ταινία η οποία έχει ξεπεράσει 470.000 εισιτήρια και συνεχίζει ακάθεκτα. Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε στο κινηματοθέατρο Ελληνής όπου συζήτησε αλλά και φωτογραφήθηκε με το κοινό του. Στα Χανιά, με αφορμή τη νέα του ταινία «Ένας άλλος κόσμος», βρέθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης αναριογράφος Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Μάλιστα, μετά την προβολή της ταινίας στο Σινέ Ελληνής, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε διάλογο με τους θεατές προκειμένου να πάρει γνώμες και απόψεις για την ταινία του, η οποία εκτός από διθυραμβικές κριτικές έχει ξεπεράσει τα 370.000 εισιτήρια. Τι κάνετε? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω και τον κινηματογράφο Εθνής και τα Χανιά. Και πάντα όταν έρχομαι στην Κρήτη, ακριβώς επειδή είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Ένας άλλος κόσμος. Μια ταινία επίκαιρη η οποία πραγματεύεται τα σημεία των καιρών όπως τα βιώνουν και τα αντιμετωπίζουν οι τρεις γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν στην Ελλάδα στο ίδιο περιβάλλον σε άλλη εποχή. Ο κόσμος όλος αλλάζει. Είναι ένας άλλος κόσμος. Εμένα ξένος ήταν αυτός που με έσωσε εκείνο το βράδυ. Όχι Έλληνας. Παντρεύτηκα νωρίς, έκανα παιδιά. Ο χρόνος έφυγε. Είχα την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, τη ζωή μου, την αξιοπρέπεια. Ζητήματα όπως ο φασισμός και ο ρατσισμός, η οικονομική κρίση, οι δεύτερες ευκαιρίες και η δύναμη του έρωτα προβάλλονται στη νέα ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ο τίτλος ήθελε έναν τίτλο ο οποίος να περιέχει πολλά και διαφορετικά νοήματα. Για τον καθένα να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Μην ξεχνάς ότι οι ήρωες είναι από διαφορετικούς κόσμους. Ακριβώς επειδή είναι μεικτά τα ζευγάρια. Είναι διαφορετικές ηλικίες. Και επίσης ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας άλλος κόσμος πια, δυστυχώς, λόγω όλων των κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων. Και επίσης, όταν οι άνθρωποι ερωτευόμαστε, είναι σαν να ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Και επειδή ακριβώς η ταινία είναι μια ταινία που μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τις σχέσεις των ανθρώπων, και αυτό είναι το βασικό. Ακριβώς όταν τελείωσε η ταινία στο μοντάζ, την είδα και αποφάσισα να την ονομάσω «Ένας άλλος κόσμος». Ο πολυτάλεντος Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μιλώντας στην Άννα Παπακοσταντίνου, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Είμαι πολύ καλά. Είμαι στην πατρίδα μου, ουσιαστικά στην Κρήτη. Εντάξει, το Ηράκλειο σε αυτή τη φάση δεν θα ξαναπάμε, γιατί από το Ηράκλειο ξεκίνησε η περιοδία. Πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε σε διάφορες πόλεις και τώρα στη δεύτερη φουρνιά ξανακατεβήκαμε Κρήτη για να έχουμε και τα Χανιά απόψε αλλά και το Ρέθυμνο αύριο. I like love stories. I love love stories. We all seem so different at first, but we are so much alike when we fall in love. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων Άγιος Ιωάννης διοργάνωσε την χοροεσπερίδα του και την κομπή της πρωτοχρονιάτικης πίτα του. Η εκδήλωση έγινε σε κοσμικό κέντρο των Χανίων.
Με μεγάλη προσέλευση μελών και φίλων, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων Άγιος Ιωάννης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε γιορταστική ατμόσφαιρα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό μαγαζί των Χανίων, έδωσαν το παρόν και φορείς του νομού. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και είναι αρκετός, που αγκαλιάζει τις προσπάθειές μας που κάνουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές αιμοδότες. Ευχόμαστε στο όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία. Πάνω απ' όλα και καλές αιμοδοσίες εμάς. Ανάμεσα στα όσα είπε η πρόεδρος του Συλλόγου, είναι ότι ο Σύλλογος θα είναι πάντα στο πλευρό κάθε συνανθρώπου που έχει ανάγκη. Ενώ τόνισε ότι η προσπάθεια που καταβάλει πρέπει να γίνει η υπόθεση όλων των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Χαίρομαι που η πόλη μας και ο νομός μας είναι ένας νομός που διακρίνεται πραγματικά για τις δομές αλληλεγγύης και δεν είναι εκτός, γιατί εκτός από το Σύλλογο το δικό σας υπάρχουν πάρα πολλοί. Και είμαστε πάρα πολλοί σύλλογοι στον νομό Χανίων που είναι πραγματικά ταγμένοι στον εθελοντισμό και υπηρετούν διάφορες κατηγορίες πληθυσμών, ιδιαίτερα τα παιδιά. Πραγματικά μαζί με όλη την κοινωνική προσφορά η οποία αναπτύσσεται αυτή την δύσκολη περίοδο, η δικιά σας είναι μια ξεχωριστή, μια διακριτή και μια ανάγκη διαχρονική πάντα, ακόμα και σε περίοδους κρίσης και σε περίοδους ευμάρειας. Το αίμα ούτως ή άλλως το χρειαζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να το προσφέρουμε και για να το προσφέρουμε υπάρχετε εσείς οι οποίοι μας κινητοποιείτε, μας οργανώνετε. Μπράβο σας και άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Εμείς γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα ως Δήμος και ό,τι χρειαστείτε και ό,τι περνάει από το χέρι μας να σας διευκολύνουμε το κάνουμε, και αν καμιά φορά δεν το κάνουμε θα πρέπει να μας το λέτε, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι και πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε και καμιά φορά αν κάτι μας ξεφεύγει είσαστε εδώ πέρα για να μας το υπενθυμίζετε. Επιστρέφουμε και πάλι στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και στον Πέτρο Λιωδάκη. Πέτρο, σε ακούμε και πάλι. Τι νεότερο έχουμε? Το θρίλερ συνεχίζεται, αγάπη. Νικητής δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει όμως καθαρό προβάδισμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν προέρχεται μόνο από διαρροές, αλλά επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική τόσο των αποτελεσμάτων και όχι από αυτά τα, καθεαυτά τα ποσοστά των υποψηφίων. Λέγαμε και πριν ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει κεφάλι με καταμετρημένο το 52,7% των εκλογικών τμήματων και αυτό που φαίνεται είναι ότι το προβάδισμά του είναι μεγαλύτερο από το 0,6% που έχει σε αυτή τη στιγμή στην καταμέτρηση. Και μπορούμε να το πούμε αυτό γιατί όσο αυξάνεται η ενσωμάτωση τόσο ξεκαθαρίζει το τοπίο υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μπορεί να πει κάποιος ότι έχει σαφές προβάδισμα. Οι κύριοι λόγοι που φαίνεται να έχει αυτό το προβάδισμα: η Κρήτη αφενός, όπου ναι μεν περιμέναμε πρωτιά αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά από το αναμενόμενο, αλλά κυρίως η Κεντρική Μακεδονία. Ένα καραμανλικό προπύργιο θα έλεγε κάποιος, τα προγνωστικά ήθελαν τον Βαγγέλη Μημαράκη να επικρατεί εκεί, ωστόσο οι ψηφοφόροι αυτής της περιοχής φαίνεται να επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει ακόμα και την Α και την Β Θεσσαλονίκης. Με πιο χαρακτηριστικό το εκλογικό κέντρο του Βελιδίου και της Έρης. Περιμένουμε στην επόμενη μία ώρα λογικά. Θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε, αλλά αυτή τη στιγμή αν κάποιος έχει προβάδισμα, αν κάποιος είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, Πέτρο, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Home.
Κρεοπολία 108. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας κρέατος με τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της αγοράς. Πρώτη σε ποιότητα και ποικιλία. Πρώτη σε κατανάλωση και τιμές. Κρεοπολία 108 με 3 καταστήματα στα Χανιά. Κισάμου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Αναγνώστου Γογονή. Ποιότητα στο κρέας. Οι προσφορές της εβδομάδας. Σπαλομπριζόλα χοιρινή 2,98. Ρολό χοιρινό γεμιστό 3,90. Σουβλάκι χοιρινό 4,40. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε σήμερα το μεσημέρι ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών Νέας Χώρας, ο Χάρακας. Αν μη τι άλλο, οι κολυμβητές τίμησαν δεόντως τη σημερινή ημέρα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, τα μέλη του Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Νέας Χώρας, ο Χάρακας, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην παραλία της Νέας Χώρας. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε καθαγιασμός των υδάτων. Είναι η δεύτερη χρονιά που κόβουμε την πρωτοχρονιά δική μας πίτα και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε ακμαίοι. Εν τω μεταξύ, οι χειμερινοί κολυμβητές δεν παρέλειψαν να επισημάνουν τα ωφέλη της χειμερινής κολύμβησης. Κολυμπάω χειμώνα καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες τα τελευταία 10 χρόνια. Καταρχάς είναι το χόμπι μου και δεύτερο μου προσφέρει υγεία. Είναι πολύ καλό να κολυμπάνε όλοι. Ειδικά το χειμώνα δεν κρυώνω. Εγώ δεν χρειάζομαι πρώτα απ' όλα θέρμανση. Παράλληλα, τα μέλη του Συλλόγου έδωσαν χρήσιμες συμβουλές για όσους θέλουν να ρίξουν μία βουτιά στη θάλασσα το χειμώνα. Το καλοκαίρι ακολουθείς μέρα παραμέρα το Σεπτέμβριο. Δεν σταματάμε τον Αύγουστο. Προχωράμε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο σιγά σιγά, μέρα παραμέρα και χνά ο οργανισμός λοιπόν και συνηθίζει. Το νερό της θαλάσσης έχει συγκεκριμένη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή το νερό είναι περίπου στους 15 βαθμούς. Η διαφορά είναι εσωτερική θερμοκρασία νερού με εξωτερική του καιρού. Όταν συνηθίσεις λοιπόν αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών Ο Χάρακας ιδρύθηκε το 2014 και αριθμεί 50 μέλη. Είμαστε ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2014. Είμαστε 50 μέλη, 30 γυναίκες, 20 άντρες περίπου. Είμαστε μια ομάδα αγαπημένη. Είναι πολύ σωστό να κάνουμε τέτοιους συλλόγους σε κοινωνίες κλειστές, γιατί περνάμε ορισμένα μηνύματα, μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε άλλα θέματα, ό,τι παράπονο έχουμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας 12 η ώρα για την αναλυτική σας ενημέρωση και ό,τι νεότερο αφορά τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Από όλες μας ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Σου. Για να μπορείς να κοιτάς μπροστά.
μπροστά για όλους. Για την Ελλάδα. Stoiximan.gr. Για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι, ο αθλητικός όμιλος Χανιά έμεινε μακριά από την νίκη, αυτή φορά κόντρα στον Αχαρναϊκό, από τον οποίο ιτήθηκε με 1-0 σε περιβόλια, έκανε ποδαρικό μου το αριστερό. Μεγάλη όμως συμβολή σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα είχε ο ρέφερ της αναμέτρησης, που ήταν και ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα, ο Μιχελής. Ο Αχαρναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε δυνατά, έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό. Ο Παβίσεβιτς ξεκίνησε τη φάση και την τελείωσε από το γύρισμα του Ομπράντοβιτς. Ο Παβίσεβιτς με προβολή έστειλε την μπάλα out. Στο 18 σκόραρε ο Αχαρναϊκός σε μια φάση που αμφισβητήθηκε έντονα και δικαίως από τους γηπεδούχους, καθώς το πλάγιο πρέπει να δοθεί ανάποδα. Ο Γιουργακόπουλος όμως, ο παππούτης, δεν είδε καλά τη φάση. Την εξέλιξη αυτής ο Αχαρναϊκός κατάφερε να σκοράρει με τον Ομπράντοβιτς από την σέντρα του Ματσούκα. 0-1. Παγώνει τα περβόλια ο Αχαρναϊκός. Εδώ και πάλι η φάση, η επίμαχη φάση, το ανάποδο πλάγιο. Στην φάση ο Παγώνης φαίνεται ξεκάθαρα στην κάμερα ότι η μπάλα βγήκε από τα πόδια του παίκτου Αχαρναϊκού. Στην εξέλιξη φάση όμως, καθώς πέσει το ΑΟΧ στα μάτσα, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το γκολ με τον Ομπράντοβιτς. 0-1 λοιπόν η ομάδα του Μενιδίου. Ο Παγώνης ως αρχηγός του ΑΟΧ συνεχίζει τις διαμαρτυρίες, κυρίως τον βοηθό, τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος από εκεί πέρα θέλησε να κυνηγήσει την ισοφάριση. Είχε πολλές ευκαιρίες, όπως αυτή τη 25 με τον Γκέσιο να κάνει την προβολή, αλλά ο Παγούδης κατάφερε να μπλοκάρει. Ο Παγούδης κατάφερε και στο 26 με τα κροδάχτυλα να παραχωρήσει κόρνερ σε σούτ του Ρίκα, πάρα πολύ καλό. Ο Χατζηλιάδης από μακρινή απόσταση δεν κατάφερε να νικήσει τον Παγούδη. Ήλεγε τη φάση ο πορτιέρο του Αχαρναϊκού και μπλόκαρε σταθερά. Ο Μασάδο στο 43 από μακρινή απόσταση, ο Παγούδης εύκολα στο κέντρο της ουσίας μπλόκαρε την μπάλα. Ο Άχ, ο οποίος είχε ακόμα μια πολύ καλή ευκαιρία με την πάση του Δινόβα προς τον Ρίκα, ο τελευταίος όμως νικήθηκε και πάλι από τον εξαιρετικό Παγούδη. Στο 44 κόρνου του Μασάδο, κεφαλιά του Γκέσιου, μπλόκαρε και πάλι ο Παγούδης στην γωνία του. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΑΟΧ στο 52 είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Γκέσιο μέσα στην περιοχή του σουτ. Ο Παγούδης όμως μπλόκαρε και δεν κατάφερε στη συνέχεια ο Λίτα να σπρώξει μπάλα προς τα δίχτυα. Στο 60, φάουλ του Μασάδο, κεφαλιά του αφύλακτου Διαμαντόπουλου, μπάλα ψηλά πάνω από το δεκάρι του Παγούδη. Εδώ έκανε λάθος ο Μασάδο, έδωσε ευκαιρία στον Αχαρναϊκό. Όμως ο Παβίσεβιτς έδωσε στον Ομπράντοβιτς, ο τελευταίος δεν έκανε καλό σουτ. Μπλόκαρε εύκολα ο Πρίφτης. Στο 76 από τα δεξιά η σέντρα, κεφαλιά από τον Γκέσιο, αδύναμη στα χέρια του Παγούδη. Στο 77 πέναλτι Μάρς για τον ΑΟΧ, που όμως δεν δόθηκε από τον Μιχελή, με πρωταγωνιστή τον Δινόπα, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, κράτημα από τον Κωστόπουλο που δεν το βλέπει ο Μιχελής, αν και η φάση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του, αφήνει το μάτς να εξελιχθεί. Νέες διαμαρτυρίες, πάλι δικαιολογημένες από τους μπλε. Στο 79 φάουλ του Μασάδο. Εντυπωσιακά ο Παγούδης κρατάει το 0 στην εστία του. Από τα δεξιά ο ΑΟΧ, κεφαλιά από αμυντικό. Ο Παγούδης όμως δεν ευνηδιάζεται και η τελευταία φάση στις καθυστερήσεις από το βολέ του Πρίφτη. Η μπάλα στρώθηκε στον Μασάδο, μακρινό σουτ, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Υπερήφανοι, γιατί είμαστε πάντα πίσω σου, για να μπορείς να κοιτάς μπροστά. Μπροστά για όλους. Για την Ελλάδα. Stoiximan.gr. Δεν τα κατάφερε το Ρέθυμνο Κρέταν Kings απέναντι στον Πανίσχυρο Ολυμπιακό, καθώς γνώρισε αναμενόμενη ήττα την Κυριακή το μεσημέρι στο Μελίνα Μερκούρι με 70-85 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής για την Α1 ανδρών στο μπάσκετ. Η ρυθμιώτικη ομάδα πάλεψε και ήταν κοντά στο σκορ μέχρι και το 17ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά λίγο η ποιότητα και η ενέργεια που έβγαλαν οι περαιώτες
μετέτρεψαν το παιχνίδι μέχρι το τέλος του σε παράσταση για ένα ρόλο. Το ξέσπασμα επιθετικά του Ολυμπιακού στα μέσα της τρίτης περίοδου, σε συνδυασμό με την ατσάλινη άμυνα των Ερυθρολεύκων, έβαλαν δύσκολα για την ομάδα του Ρεθύμνου και έδωσαν μια εύκολη επικράτηση στους φιλοξενούμενους με 15 πόντους διαφορά. Η ομάδα του Θανάση Κουρτόπουλου είχε καλύτερους τους Χάροου και Κάρτερ με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ενώ αρκετά βοήθησε και ο Γιαννόπουλος έχοντας 7 πόντους και 8 rebound. Ο Ολυμπιακός από την άλλη είχε 4 παίχτες με διψήφιο αριθμό, ο Στρόμπερι με 13, Πρίντεζης με 12, Χάκετ με 11 και ο Θέλο Χάντερ με 10. Είναι ξεκάθαρο με την ομάδα μας ότι όποτε παίζουμε ομαδικό μπάσκετ, μοιραζόμαστε την μπάλα και προσπαθούμε εξίσου στην άμυνα και παίζουμε σαν ομάδα. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Το αποδείξαμε και σήμερα ότι απέναντι στον Ολυμπιακό, ότι αν παίξουμε αυτό το μπάσκετ, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Το Ρέθυμνο Κρέταν Κίνγκς με τη σημερινή ήττα έχει 17 βαθμούς πλέον, μετράει 4 νίκες και 9 ήττες και βρίσκεται στην 12η θέση βαθμολογίας πάνω από Αρκαδικό και Καβάλα. Υπερήφανοι, γιατί είμαστε πάντα πίσω σου. Για να μπορείς να κοιτάς μπροστά. Έθριος προβλέπει το καιρό αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 5 με 6 και πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Ιστέκη Μανθή από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και το Ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με παροδικές βροχές μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτική 4 με 6 και βαθμιά στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Μακεδονία και Θράκη από 5 έως 17, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 19 βαθμούς, στην Αττική από 10 έως 19. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.